Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή ορκομοσίας του Δημάρχου Μηδέου Ιωάννη Λιάση, των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και των Προέδρων και των Μελών των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας για τη Δημοτική Περίοδο 2024-2028. Καλούνται οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων με ανεπιλία σε την χαρά και τιμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπόντια Ορδέας, κύριο Ειρηναίο. Τον βουλευτή ΠΕ Φλόρινας, κύριο Σταύρο Πασοτηρίου, τον Δήμαρχο Αμιντέου, κύριο Άντι Μοπιτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλόρινας, κύριο Σωτήριο Γόσδου, τον Δήμαρχο Φλόρινας, κύριο Βασίλη Γιαννάκη, τον Δήμαρχο Εορδέας, κύριο Παναγιώτη Παλακεντά, τον Δήμαρχο Βοΐου, κύριο Χρήστο Ζερκλή, τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Καλλινίκου, Αρχιερατικό Επίτροπο Αετού, πατήρ Κωνσταντίνο Ιωάννου, τον ανώτερο διοικητή Φρουράς Αμιντέου, κύριο Ιωάννη Ναούν, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ταξίαρχο κύριο Σπυρίδων Αδιόγκαρη, τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Νομού Κοζάνης, πύραρχο κύριο Κωνσταντίνο Μαυροματίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Φλόρινας κύριο Ιωάννη Κιωσέ, τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Φλόρινας κύριο Σαμαρά, νεολεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Νικόλαο Σαμαρά, τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης κύριο Θεόδωρο Καρυπίδη, την Περιφερειακή Σύμβουλο Κοζάνη, ΠΕ Κοζάνης, κυρία Μαρία Καρυπίδου, τον πρώην Δήμαρχο Αμιντέου, κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, τον πρώην Δήμαρχο Αμιντέου, κύριο Σταύρο Αναστασιάδη, τον πρώην Δήμαρχο, κύριο Στέφανο Γιαμπούλη, τη Διευθύντρια, και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρία Όλγα Μούσιου, τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μαθηματικών Δυτικής Μακεδονίας κυρία Λεμονιά Μπούτσκου, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Φλόρινας κύριο Σάβα Σαπαλίδη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμιντέου κύριο Δημήτρη Νάντση. Επίσης, καλωσορίζουμε όλους εσάς τους δημότες που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω τον βουλευτή ΠΕ Φλόρινας κύριο Σταύρο Πασοτηρίου για ένα σύντομο χαιρετισμό. Για τη συντομία του χρόνου, αγαπητοί επίσημοι, για να μην αρχίζω προσφωνώ, είστε πάρα πολύ, αυτό είναι κατόρθωμα, Δήμαρχε. Και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά το μέλλον, γιατί οι επίσημοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκπροσωπούν δήμους, περιφέρεια και διάφορους φορείς, είναι πάρα πολλοί, όπως βέβαια και οι ίδιοι πολίτες, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και φάνηκε άλλωστε και στις εκλογές με το συντριπτικό αποτέλεσμα που σας έδωσαν και σας τίμησαν οι δημότες του Δήμου Αμιντέου. Εγώ θέλω να πω ότι το Αμίντεο έχει πρωτοσταθήσει στην πορεία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα. Είναι ένας δήμος με τις τέσσερις λίμνες, με τη γαστρονομία, με τον τουρισμό, με το επιχειρήν και έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά, κύριε Λιάση, το στίχημα είναι πολύ ισχυρό, είναι πολύ μεγάλο. Από την Τρίτη και μετά σας περιμένει πολλή δουλειά, όπως και οι εκλεκτοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί. Σας εύχομαι καλή δύναμη και προσωπικά εγώ, αλλά και η κυβέρνηση, θα σταθεί δίπλα σας για ό,τι χρειαστεί για το καλό του τόπου. Να είστε καλά.
Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Κάθε ορκομασία οποιασδήποτε δημοτικής αρχής διαχρονικά είναι το πανηγύρι, η ιερότερη στιγμή της δημοκρατίας, ειδικά όταν αυτή έχει να κάνει με το πρώτο επίπεδο εξουσίας το οποίο αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Επίσης, κάθε ορκομοσία περιέχει δύο σημαντικές έννοιες, της ιερότητας και της αισιοδοξίας. Ιερότητας γιατί σε λίγο οι συνάδελφοι θα ορκιστούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων πίστη στην πατρίδα, στο Σύνταγμα, στους νόμους του κράτους. Περιέχει όμως και την έννοια της αισιοδοξίας, γιατί κάθε αρχή έχει τη δυναμική της ελπίδας, έχει τη δυναμική της αναζωογόνησης, είναι από τη φύση της, επομένως, μια αρχή αισιοδοξίας και προσδοκιών. Προσδοκίες πάντα θα υπήρχαν, προβλήματα, κύριε Δήμαρχε και κύριε συνάδελφοι, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είμαι βέβαιος όμως ότι με την σημαντική παρακαταθήκη που κληρονομείται, με τις δράσεις που θεμελιώσαμε, με τις ενέργειες τις οποίες θεμελίωσε το υφιστάμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με αυτές που είμαι βέβαιος ότι θα εμπλουτίσετε, θα γεμίσετε στη παρέτα σας αυτά που χρειάζεται ο Δήμος Αμιντέου να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα μπροστά, αξιοποιώντας την εμπειρία προσωπικά τη δική σας, κύριε Δήμαρχε, την οποία έχετε, την εμπειρία στελεχών που έχετε στη παρέτα σας, ερετών, κυρίως την εμπειρία της δυναμικής και τη δυναμική που έχουν τα στελεχειακά δυναμικά και υπηρεσίες του Δήμου, είμαι βέβαιος ότι θα πάτε το Δήμο Αμιντέου ακόμη πιο μπροστά. Εύχομαι καλή θητεία, καλή νέα δημοτική περίοδο σε όλους και σε όλους και ευτυχές και παραγωγικότητα νέα έτος. Να είστε καλά, υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και τον αντιπεριφέρεια εκπίεση των Φλόρινα, κύριο Σωτήριο Βόλτου, για χαιρετισμό. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σεβασμιότατε κύριε βουλευτά, κύριοι δήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Είχα την ευκαιρία τα τέσσερα τελευταία χρόνια να συνεργαστώ με τον Γιάννη Τουρλιάση, καθώς ήμασταν και οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, σε αντίπαλες παρατάξεις. Αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε σε τίποτε να κοιτάζουμε ένα κοινό καλό. Και θεωρώ ότι ο Γιάννης, ο Λιάσης, με το στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία των Προέδρων και των Συμβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και με την βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου, θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής, η οποία έχει δυνατότητες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Να ευχηθώ σε όλους καλή θητεία, γόνιμη επικοδομητική και σε όλους εμάς να έχουμε μία καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Παρακαλούνται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Ειρηναίος και οι σεβαστοί ιερείς να προσέλθουν για την τελετή.
Ευλογησόν, Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ, πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Συ ανοίγεις τη χείρα σου και εμπιπλάς πάσαν ψυχήν ευλογίας και δίδος της πάση πνοήν και ζωήν και τα πάντα. Ευλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας των αιώνων. Ευχαριστούμε Συ Κύριε, ότι έδωκας και πάλιν ημίν δήμαρχων και δημοτικούς και κοινοτικούς άρχοντας. Υπερ τούτων δεόμεθά σου άρχον ειρήνης και δικαιοσύνης κριτά. Συ έδωκας ημίν άρχοντας κατά την καρδίαν ημών. Αυτός δε δώσ' αυτής άρχην μετεπιστήμης, συνέσεως και δικαιοσύνης. Ευλόγησον και κατάστησον αυτούς διακόνους εις το αγαθόν υπέρ της πόλεως ταύτης και του λαού σου. Τα σοδού σου γνώρισον αυτοίς και τα στρίβου σου δίδαξον αυτούς και οδήγησον αυτούς επί την αλήθειάν σου
ειν απορρευθώσιν εν ακακία και στώσιν εν ευθύτητη, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Δεσποτά Άγια, λόγισο. Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμπη και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τοπικοί Πρόεδροι και κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι των τοπικών Δημοτικών Διαμερισμάτων, μετά τον αγιασμό, αφού προηγήθηκε η ετοιμιγορία και η αγάπη του λαού, καθίσαστε διάκονοι της τοπικής κοινωνίας και εργάτες για την αναμόρφωση της τοπικής κοινωνίας. Σας εύχομαι ολόψυχα ο Χριστός να σας ευλογεί, να σας φωτίζει, να σας αγιάζει, να σας δίνει έπνευση, έτσι ώστε τα όνειρά σας, οι στόχοι σας να είναι δημιουργικοί και κυρίως καρποφόροι. Έχουμε ανάγκη όλοι μας την δύναμη της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο των βαθμών της αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως μέσα από την ενότητα, τη σύμπνοια και την αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και εκλέξατε όλοι σας τους συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρούνται, σύμφωνα με τον αρχαίο νομοθέτη, οι άριστοι της τοπικής κοινωνίας, για να ομορφύνουν τη ζωή μας μέσα από τα έργα τους, την παρουσία τους και την πράξη τους. Να είστε όλοι ευλογημένοι. Να συνεχίσετε τα καλά έργα που βρήκατε για να σχεδιάσετε ακόμη καλύτερα για την ωφέλεια όλων των δημοτών. Σε ό,τι αφορά την τοπική εκκλησία, θα είμαστε πάντοτε μαζί σας. Η εκκλησία παίρνει ζωή όπου υπάρχουν άνθρωποι και κοινωνία και φορείς. Γι' αυτό και εκτός από την σιγουριά και την δύναμη που δίνει και θα δίνει πάντοτε η προσευχή μας στον Χριστό για να σας φωτίζει, να θεωρήσετε και την προσωπική μας παρουσία και διάθεση στις διαταγές της. Και εμού προσωπικά και του Αγίου Καστορίας, του οποίου μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες και μέσω του εκπροσώπου του είναι και παρόν και ο ίδιος εδώ, έτσι ώστε όλοι μαζί όπως είμαστε σήμερα και όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Παπασωτηρίου, ο βουλευτής μας, δεν είναι εύκολο να είμαστε όλοι μαζί πλέον στην κοινωνία. Και αυτή η εικόνα είναι πολύ ευχάριστη. Άνθρωποι έμπειροι, αλλά και νέοι, άνθρωποι που τους χαρακτηρίζει
η αγωνιστικότητα και η καλλιέργεια, η προσωπική, όταν ενωθούν, δεν έχει παρατάξεις ο Δήμος. Έχει μία πορεία, το καλό των δημοτών. Οι παρατάξεις δεν είναι αιτία διαίρεσης, αλλά είναι αιτία διαφορετικής πηγής ιδεών. Έτσι ώστε να βρεθεί το κεντρικό πρόσωπο να τις υλοποιεί. Γι' αυτό λοιπόν ευχόμαστε να υλοποιηθούν οι στόχοι και τα όνειρά σας και να είμαστε όλοι όχι κριτές, αλλά αρρωγοί όπου χρειαστεί για το όφελος της μικρής τοπικής μας κοινωνίας. Όσο μικρότερη είναι μια περιοχή, τόσο ετονότερη είναι η ανάγκη για σύπνοια. Να είστε λοιπόν ευλογημένοι και κάθε καλό τη νέα πενταετία. Να είστε καλά. Θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να δώσω κι εγώ ένα δώρο, ένα σταυρό. Να το έχετε στο γραφείο σας και στην καρδιά σας και με αυτό να ευλογείτε εσείς και τους συνεργάτες σας. Διότι ο σταυρός έχει δύο σημασίες. Πρώτον, είναι το σύμβολο της θυσίας, το οποίο όλοι σας από σήμερα καλείστε να το αφουγκραστείτε, διότι μπαίνετε σε ένα χώρο που θέλουμε ανθρώπους να θυσιάζονται. Και δεύτερον και κυριότερον, ότι οι θυσίες αυτές οδηγούν στην Ανάσταση. Οπότε εύχομαι κάθε καλό να σας ευλογεί ο Σταυρός και να σας σκεπάζει όλους και όλες σας. Να είστε καλά πάντα. Συσπήρωσης κυρίου Κυριάκου Ελευθεριάδη. Παρακαλώ να προσέλθει για την ανάγνωση. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Η ομιλία του Δημάρχου Αμιντέου, κυρίου Ιωάννη Λιάση. Σεβασμιότατε κύριε και κύριοι Ειρηναί, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, συμπολίτες και συμπολίτησες, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συγκινητική παρουσία σας στην ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμιντέου. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που νιώθω τη σημερινή μέρα, τη μέρα της ορκομοσίας μου ως Δήμαρχος του Δήμου Αμιντέου. Την ίδια στιγμή είναι μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνουμε, καθώς καλούμαστε να ανταποκριθούμε όπως έχουμε δεσμευτεί τις προγραμματικές αρχές και τις εξαγγελίες μας για ανάπτυξη της περιοχής μας με σχέδιο και οργάνωση
με πνεύμα συνένεσης και με γνώμονα την εμπειρία μας και την αγωνία μας για την προκοπή αυτού του τόπου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειάζεται πνεύμα συνδημιουργίας και συνεργασίας. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, επαφή με τους πολίτες, κοινωνική ευαισθησία, διεκδικητική στάση, επιδίωξη κοινωνικής συνένεσης, σωστή και ρεαλιστική στάθμιση των προκλήσεων, χωρίς αμετροέπεια και υποσχέσεις για θαύματα. Ο συνδυασμός μας στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση έφερε με γνώση και συνείδηση τον τίτλο «Μαζί για τον τόπο μας». Δέσποτά μας και εμείς αυτό βάλαμε μπροστά, το «Μαζί για τον τόπο μας». Και σήμερα, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, θα τονίσουμε το «Μαζί». Γιατί μαζί θα αγωνιστούμε έχοντας αντίποδο τα προβλήματα και μόνο τα προβλήματα του πολίτη. Μαζί θα προσπαθήσουμε να συμβαδίσουμε αποτελεσματικά με τη νέα περίοδο της αναπτυξιακής μετάβασης. Μαζί θα αγωνιστούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες εφαρμόζοντας την αξία και την πρακτική του κοινωνικού διαλόγου στοχεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές. Ποιο είναι το μεγάλο πρόταγμα? Η συγκρότηση ενός αποτελεσματικού Δήμου που θα είναι στην υπηρεσία του Δημότη μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. Και στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραλείψω μία βασική επισήμανση. Στην κοινή αυτή προσπάθεια θα συμπάρουν με τη γνώση τους, την αξιοσύνη τους και τις κρίσιμες προτάσεις τους και οι υποψήφοι σύμβουλοι του συνδυασμού μας που δεν εξελέγησαν. Γιατί το σχήμα μας είναι μία ομάδα και ομάδα θα παραμείνει στην πράξη και στην ουσία. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Γιατί αυτό που μας ενώνει είναι η αγωνία για τον τόπο αυτό. Σας καλώ να εργαστούμε θέτοντας ως κρίσιμη προτεραιότητα τα προβλήματα του τόπου έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά. Γιατί οι παραγωγικές προϋποθέσεις και οι δυνατότητες της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που καλούμαστε από αύριο να διαχειριστούμε με ευθύνη και σύνεση δεν μας ανήκουν. Αλλά τις δανειστήκαμε από τους νέους και πρέπει να τους τις παραδώσουμε ακόμα καλύτερες. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμα. Αξιοποιώντας πολιτικές εμπειρίες και με πλήρη γνώση των προβλημάτων και των θεμάτων του τόπου, μπορούμε να δώσουμε το όραμα για ανάπτυξη από κοινού, με όλους τους συνδυασμούς και με όλους τους υποψηφίους. Οι εκλογές τελείωσαν και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα του Δήμου μας με στόχο τις βέλτιστες λύσεις. Έχουμε σε όλες και όλους τους εκλεγμένους καλή και παραγωγική διδία στην διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Για έναν Δήμο που μας αξίζει. Για ένα αύριο καλύτερο για τη νέα γενιά που θέλει και πρέπει να παραμείνει σε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ, ευχόμενος καλή χρονιά, με αγάπη, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μηταίου παρακαλούνται όπως υπογράψουν το πρακτικό ορκομοσίας κατά την ανάγνωσή του. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ για την υπογραφή. Ακολούθως, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μηταίου. Λαζαρίδου Ασημούλα. Κομαΐδης Χρήστος.
και ο ΣΕΣ Παναγιώτης. Αβραμίδης Ιωάννης. Ζαφυρίδου Ευδοξία. Θεοδόρου Απόστολος. Μιχαηλίδης Δημήτριος. Κύρκου Κυριάκος. Σαριανίδης Παύλος. Τζίγας Τωμάς. Πέλιου Ιωάννης. Γάλαβου Σουλτάνο. Χαριτίδης Ευθύμιος. Δον Εδελιανίδης Ευστάθιος. Δόνε Ειρήνη. Παναγιωτίδης Γιώργιος. Τσιναρίδου Φωτεινή. Μάνης Γεώργιος. Μουσική
Γιαννητσοπούλου Σιμέλα. Χαριστιμοθέο Ιωάννης. Τσιρώνης Γεώργιος. Σονιάδου Σωτηρία. Ελευθεριάδης Κυριάκος.